Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά Grand Hotel. Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια, οι εξελίξεις θα είναι καταιγιστικές, διότι η Πελαγία θα αποκαλύψει όλη την αλήθεια για τη Βασιλική και έπειτα θα εξαφανιστεί σαν φάντασμα μέσα στη νύχτα. Ο κόσμος χάνεται και το Grand Hotel αναστατώνεται. Ξεκινάμε με το πολυπόθητο γράμμα το οποίο κατέληξε στα χέρια της Ελένης. Τι πληροφορίες έκρυβε αυτό το κομμάτι χαρτί? Η Ελένη μαθαίνει ότι ο Νικόλας είναι ο κληρονόμος του Grand Hotel και τότε το μυαλό της παίρνει απότομες στροφές. Ξέρετε πως είναι αυτά τα πράγματα, έτσι δεν είναι? Ανάμεσα στα δάκρυα και το πάθος, η Ελένη αποφασίζει να κάνει μια κίνηση ΜΑΤ. Τι έχω να χάσω, σκέφτεται. Και να τη λοιπόν, να πλησιάζει τον Νικόλα και να του προτείνει γάμο. Ας είμαστε ειλικρινείς εδώ. Δεν είναι για την αγάπη. Είναι για το δικό της όφελος καθαρά. Στο μεταξύ, η Αλήκη παντρεύεται το Ρήγα, όπως έχουμε πει και σε άλλο βίντεό μας, αλλά μην ξεγελιέστε από τις φανφάρες του γάμου, διότι από την άλλη πλευρά ο Αλέξανδρος κάνει την πιο απρόσμενη εξομολόγηση. Ομολογεί τη δολοφονία της Βασιλικής. Γιατί το κάνει? Για να σώσει τη Σοφία, την πραγματική δολοφόνο. Ξέρω φίλοι μου, το δράμα δεν έχει τέλος. Και όσο για την Κιβέλη, εκείνη παλεύει να σώσει την κατάσταση, αλλά μάταια. Πάντα με ένα βήμα πίσω από την αλήθεια. Η Κιβέλη προσπαθεί, αλλά δεν τα καταφέρει με τίποτα. Και τι άλλο έχουμε? Η απόπειρα φόνου εναντίον του Νικόλα. Ο Πέτρος, εκεί που πίστευε πως η ζωή του θα ηρεμούσε, βρέθηκε ξανά σε περιπέτειες. Η Αλήκη, ενώ ήταν έτοιμη να το σκάσει με τον Πέτρο, επιστρέφει στο ξενοδοχείο με σπασμένα τα φτερά. Την πλήγωσε η απόφαση του αγαπημένου της να μην φύγουν τελικά. Τον αγάπησε τόσο πολύ που ήθελε να αφήσουν τα πάντα πίσω τους, αλλά εκείνος αποφάσισε να μείνει για να βρει τον δολοφόνο της αδερφής του. Ο Ρήγας, από την άλλη, δεν κρατιέται και αποφασίζει να επισπεύσει τις διαδικασίες του γάμου. Ίσως πιστεύει ότι όσο πιο γρήγορα γίνουν τα πράγματα, τόσο λιγότερα προβλήματα θα προκύψουν. Αλλά η ζωή, όπως ξέρετε φίλοι μου, δεν είναι τόσο απλή. Και ο αστυνόμος Κομνηνός είναι εδώ για να βάλει λίγο αλατοπίπερο στις εξελίξεις. Πάει στο Grand Hotel με ένταλμα έρευνας. Ψάχνει, ρωτάει, ανακατεύει τα πάντα και τότε η Πελαγία δεν αντέχει άλλο. Παίζει το παιχνίδι της Κιβέλης. Λέει ψέματα για να καλύψει τα ίχνη των άλλων. Αλλά μέχρι πότε? Δεν μπορεί να κρατήσει άλλο το μυστικό και αποφασίζει να φύγει. Πριν το κάνει όμως, πλησιάζει τον Νικόλα και του λέει τα πάντα. Η κοπέλα χτυπήθηκε στο κεφάλι με τον κόπανο του κρέατος, του λέει. Με πλήρωσαν για να μην μιλήσω. Αυτές οι αποκαλύψεις, φίλοι μου, θα φέρουν δραματικές συνέπειες. Δεν υπάρχει πια επιστροφή. Ο Νικόλας είναι στο κέντρο του κυκλώνα και τα μυστικά βγαίνουν στην επιφάνεια το ένα μετά το άλλο. Και τι μας επιφυλάζει άρα για το μέλλον? Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας, κάντε like, subscribe και γράψτε στα σχόλια τι νομίζετε ότι θα γίνει στη συνέχεια. Οι αποκαλύψεις μόλις άρχισαν και το Grand Hotel δεν θα είναι ποτέ πια το ίδιο. Καλή συνέχεια, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!